Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Ένα διαφορετικό βίντεο. Πριν από καιρό είχατε δει ένα βίντεο που είχα κάνει σχετικά με τον ορισμό της δύναμης. Για όσους δεν ξέρετε, εκτός από τα unboxing, τα reviews και τα gameplays που κάνω ως χόμπι για να χαλαρώνω στην καθημερινότητά μου, είμαι φυσικός. Και ασχολούμαι με τη δασκαλία τη φυσική αλλά και των υπολείπων θετικών μαθημάτων όπω τα μαθηματικά, η φυσική, η χημία και η βιολογία. Από τα χέρια μου έχουν περάσει αρκετοί μαθητέ και στα χρόνια που διδάσκω, τα τελευταία 10 με 11 χρόνια περίπου, διαπίστωσα ότι όλοι οι μαθητές του λυκείου έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να μάθουν εύκολα τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των βασικών γονιών, όπως το ημίτωνο, το συνημιτώνο εφαπτομένου και η συνεφαπτομένη. Είχα την τύχη όταν ήμουν μαθητής να έχω έναν καθηγητή ο οποίο μου έδειξε ένα πάρα πολύ όμορφο κόλπο το οποίο εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου συνέχεια και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Αυτό το κόλπο θα σα δείξω σήμερα και όπω καταλάβετε, το βίντεο αυτό εστιάζει κυρίω στου μαθητέ Λιτίου και πιο πολύ τη Δευτέρα Λιτίου που τα χρειάζονται, τουλάχιστον αυτά τα εργαλεία που θα σα δείξω σήμερα. Αλλά και οι υπόλοιποι θα ήταν μια καλή ιδέα να πάρετε μια... να δείτε πόσο εύκολα μπορεί κάποιο να μάθει και να απομνημονεύσει και να βγάζει τα ημίτονα, τα συνημίτονα των βασικών γωνιών. Α ξεκινήσουμε. Το πρόγραμμα που βλέπουμε μπροστά μα είναι το Bamboo Paper για να μπορώ να γράφω με το Digitizer που έχω τη Sintuos. Οπότε σήμερα θα έχει ένα μικρό online μάθημα. Στα γρήγορα, δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Όλη η διαδικασία θα πάρει ένα με δύο λεπτά μόλι τη μάθετε. Και α ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι να αρχίσουμε να οργανώνουμε όλο αυτό που σα είπα σε ένα πινακάκι. Το πινακάκι μα θα έχει τα εξή. Ξεκινάμε από τι μοίρε τα ακτίνια, ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτωμένη και συνεφαπτωμένη. Οι βασικές γωνίες οι οποίες θα μας απασχολήσουν είναι 0 μοίρες, 30 μοίρες, 45 μοίρες, 60 μοίρες και 90 μοίρες. Και πάμε να δούμε πόσο εύκολα είναι να βρούμε τους βασικούς τριγωνομετρικούς αριθμούς αυτών των γωνιών. Ας τα γράψουμε όμως σε ακτίνια από όσο είναι το καθένα. Οι 0 μοίρες είναι 0 ακτίνια. Οι 45 μοίρε είναι π τέταρτα. π έκτα είναι η 30. πι τρίτα είναι οι 60 μύρε, Και πι δεύτερα είναι οι 90 μοίρε. Δείτε πόσο απλό είναι τώρα το κόλπο αυτό. Ξεκινάμε γράφοντα από το ημίτονο κάθετα του αριθμού από το 0 έω το 4. 0, 1, 2, 3, 4. Και στον κάθε ένα από αυτών βάζω ρίζα. Ρίζα του 0, ρίζα 1, ρίζα 2, ρίζα 3, ρίζα 4. Και κάθε ένα από αυτά, κάθε μία από αυτές τις ποσότητες τις διαιρώ με το 2. Έτσι, για να αλλάξω χρώμα και να μπορείτε κι εσείς εύκολα να διακρίνετε τι κάναμε. Πήραμε ότι το... Η ρίζα του 0 δια 2 μας κάνει 0. Η ρίζα 1 δεύτερο μας κάνει 1 δεύτερο. Ρίζα 2 δεύτερα τα αφήνω. Ρίζα 3 δεύτερα το αφήνω. Ρίζα 4 είναι το 2 δια 2 μονάδα. Άρα κατάφερα να βρω το ημίτονο των 0, των μυρών να είναι 0. Το ημίτονο των 30 μυρών 1 δεύτερο. Δηλαδή το πινακάκι δουλεύει κάθετα. Το ημίτονο των 30 μυρών είναι το 1 δεύτερο. Το ημίτονο των 45 μυρών μυρών είναι ρίζα 2 δεύτερα. Και πάμε να βρούμε και το συνημίτονο και την εφαπτωμένη. Το κολπό έχει ω εξή, συνεχίζω ω εξή. Ξεκινάω να γράφω αυτά που βρήκα ανάποδα. Δηλαδή, ξεκινάω πώ τέλειωσα στο 1 των 90 μυρών, ξεκινάω να το γράφω από πάνω. 1. Μετά, ρίζα 3 δεύτερα. Ρίζα 2 δεύτερα. 1 δεύτερο. Και 0. Όπω καταλάβατε, απλά αντιστρέφω τους αριθμούς που βρήκα πριν, δηλαδή το 1 πάει πρώτο και με τη σειρά όλοι οι αριθμοί ακολουθούν ο ένας τον άλλον, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω ότι έκανα στο εμίδον να τη στρέφω. Και μετά, για όσους δεν θυμάστε, η εφαπτωμένη πάρα πολύ απλά είναι μια γωνία. Η μήτων αυτή τη γωνία διά το συνημήτων αυτή τη γωνία που σημαίνει ότι θα έχουμε 0 δια 1 0, ρίζα 2 δεύτερα δια ρίζα 2 δεύτερα μονάδα, 1 δια 0 δεν γίνεται, είναι απροσδιορίστο. Και εδώ πέρα η πράξη είναι, για να δούμε λίγο ξεχωριστά, ένα δεύτερο, δια ρίζα 3, δεύτερα. Τα δεύτερα απλοποιούνται και το σύνθετο κλάσμα γίνεται απλό. Επειδή δεν θέλουμε να έχουμε ρίζα στον παρονομαστή, πολλαπλασιάζουμε πάνω και κάτω με τη ρίζα 3. Άρα αυτό το πραγματάκι θα γίνει ρίζα 3. Ρίζα 3 ρίζα 3, ρίζα 3 στο τετράγωνο. Το τετράγωνο με τη ρίζα φεύγει. Άρα ρίζα 3 τρίτα. Ε, μετά από ένα σημείο αυτά απλό μπορείτε να το θυμάστε απ' έξω ότι είναι ρίζα 3 τρίτα και τον 60 μοίρων είναι σκέτο ρίζα 3, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα χωρίς, τη ρίζα, χωρίς το 3 στο παρονομαστή. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για τη συνεφαπτωμένη ότι κάναμε και για το σημείο. Ξεκινάω γράφοντας από κάτω, δηλαδή παίρνουμε την παύλα μας, τη βάζουμε εδώ πέρα. Ακολουθεί το ρίζα 3, μονάδα, ρίζα 3 τρίτα, και 0. Και κάπως έτσι εγώ κατάφερα να βγάλω πάρα πολύ γρήγορα. Αν το συνηθίσετε η διαδικασία κρατάει γύρω στο 1 με 1,5 λεπτό να βγάλω το πινακάκι. Ας πούμε κατευθείαν ποια είναι η φαπτωμένη των 60 μοιρών. Εφαπτωμένη, 60 μοίρε, οπ, να το, ρίζα 3, κατευθείαν. Ποιο είναι το ημίτονο των 45 μοίρων, ρίζα 2, δεύτερα. Οπότε εμείς όταν είμαστε μαθητές στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό το πινακάκι πίσω στο προχειρό μα, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ γρήγορα ε, του τριγωνομετρικούς αριθμού. Αυτό ήταν το κόλπο. Δοκιμάστε το. Θέλει λίγο εξάσκηση, μία, δύο, τρει φορέ να το γράψετε, και μετά το μαθαίνετε απ' έξω. Μία φορά το έμαθα και δεν το ξέχασα ποτέ. Οπότε ίσω κάποιοι από εσά να το βρουν χρήσιμο σε λίγο καιρό. Σε μερικού μήνε έρχονται εξετάσει, μόλι ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Αυτά από μένα. Check the now, Κώστα. Διαφορετικό, αλλά θεώρησα ότι ίσω κάποιοι να το βρουν αρκετά χρήσιμο. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Γεια σα, παιδιά.